αυτή ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει. Ψάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινό μελτέμι. Κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Ποτάμι κόκκινο κρασί να ξέριψαν τα πάθη. Ναι. Αυτοί οι δύο με τις μηχανές που το παίξανε τσαντάκιδες ήτανε δικοί μας. Μας εξωθεί στα άκρα. Γύρνα στην Κύπρο τώρα και βρες τρόπο να μας δώσεις όλα μας τα λεφτά. Αλλιώς, την επόμενη φορά, δεν θα την τραυματίσουμε απλώς ούτε αυτήν, ούτε τα αδέρφια σου. Ήταν αυτοί που σε απειλούν για να γυρίσεις στην Κύπρο. Γι' αυτό θες να πας. Αχιλέα, τι μου κρύβεις. Λοιπόν, και τώρα που το ξέρουν όλοι, άιντε. Να πάμε κάνα σινεμά το βράδυ. Α, έρχεται ο θείος μου ο Μανώλης. Θα του το πω να χαρίτσει αυτός. Όχι! Τι όχι? Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορώ από τώρα να γνωρίζω το συγγενολόγιο σου. Θέλω λίγο χρόνο. Σε μια εβδομάδα κατεβαίνω Κύπρο και πάω να συναντήσω τον Ματθαίο. Θέλω πάρα πολύ να μάθω ποιος είναι αυτός ο σοβαρός λόγος που διέλυσε το γάμο μας. Και αν όντως ισχύει η Σύφη, τότε σταματάμε κάθε κίνηση με τον Αντώνη. Σταματάμε την καταστροφή τους. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Θάνο, ένα χρόνο τώρα στο Λονδίνο με έχεις το περίμενε. Έπρεπε ήδη να είχες βρει τα λεφτά μου, το είχες υποσχεθεί. Κινδυνεύω με φυλάκιση, το καταλαβαίνεις. Καλά. Καλά, μόλις μιλήσω μαζί του θα σε ξαναπάρω. Για ποια φυλάκιση ακούω? Τη δική μου τη φωνή την ξέρει. Μιλήσαμε πολλές φορές στην Κρήτη. Ωραία, εντάξει. Παρακαλώ. Η γυναίκα σου, Μελίνα, δεν είναι στο Λονδίνο όπως νομίζεις. Είναι στην Αθήνα. Τι? Και πού είναι στην Αθήνα? Αυτό θα το βρεις μόνος σου. Ψάξε. Ποιος είναι... Τι έγινε, τσίπησε? Δεν ξέρω, θα δείξει. Πάντως, του βάλαμε την ιδέα. Ας τον τώρα να ψάχνετε. Τι σε προβληματίζει? Δεν ξέρω. Τώρα που ο Αχιλλέας γύρισε στην Κύπρο, αν πέσουμε ένας πάνω στον άλλον, αν μιλήσουμε για αρκετή ώρα και καταλάβει τη φωνή μου... Ξέχνα, το αποκλείεται. Μέσα από το τηλέφωνο η φωνή ακούγεται πάντα λιωμένη. Ευρυδική, τα τηλεφωνήματα πρέπει να σταματήσουν. Δεν ξέρω, να συνεχίσουμε με mail, με δαχτυλογραφημένα σημειώματα, οτιδήποτε άλλο. Το πολύ θα πας φυλακή. Τι έγινε? Θα κρίνω από το ύφος σου σκατά, Είχα εδώ ραντεβού με τον Ιωάννου για να του ζητήσω να μου δώσει πίστοση χρόνου να του βρω τα λεφτά. Και? Στην έδωσε τελικά? Όχι. Του μίλησα επιθετικά. Τον έπιασα από τα μούτρα. Μ' απείλησε και έφυγε. Τι εννοείς απείλησε? Τι σου είπε δηλαδή? Ότι σε ένα μήνα θα με χώσει φυλακή. Χιλιά, τελείωσε. Θα μιλήσω στο Ματθαίο. Πρέπει να πουλήσουμε κάτι, επιγόντως. Όχι, σε παρακαλώ. Δώσε μου λίγο χρόνο. Α, δεν σου είπα. Έχω πρόβλημα και με τη γιαγιά. Με άκουσε να μιλάω στο τηλέφωνο. Άκουσε να λέω κάτι για φυλάκιση. Εντάξει, τα μπέρδεψα εκεί, είπα ότι μιλούσα για ένα φίλο. Τώρα δεν ξέρω αν με πίστεψε. Σου είπα, άσε με να μιλήσω με τον Ματθαίο. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε μετά. Πάω να πλύνω τα χέρια μου, γιατί εγώ ήρθα από τα μπέλια. Παρήγγειλε μου ένα καφέ.
Έλα, μωρό μου. Έλα, αγάπη μου. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, με τον αδερφό σου, εντάξει? Δεν προχωράει καλά το θέμα. Μάλλον θα χρειαστεί να μείνω περισσότερες μέρες. Γιατί, ρε, μωρό μου. Μου λείπεις. Πολύ. Αποφάσισε το, λοιπόν. Πάρε το αεροπλάνο και έλα. Εγώ είμαι έτοιμος να τους αντιμετωπίσω όλους. Κοίτα, είμαι σε μια καφετέρια με το Νεκτάριο. Θα σε πάρω ξανά σε λίγο. Φιλιά στη Βασιλική. Έχω δώσει εντολή να σε προσέχει. Γεια σου, μωρό μου. Τι έγινε, γιατί κατσούφιασες? Κάτι έχει ο Αχιλλέας. Κάτι μου κρύβει. Κάτι συμβαίνει στην Κύπρο. Αποφάσισες τι θα κάνεις? Ναι. Να του πεις να μην έρθει εδώ, γιατί αν έρθει θα τον διώξω. Αυτό τώρα γιατί το βγάζεις? Γιατί ο γιατρός μου είπε ότι μπορώ να το κάνω. Νεκτάρια, τελειώσαμε? Όχι, δεν τελειώσαμε. Μαθαίο, πρέπει να δεις τον Αχιλλέα. Σε παρακαλώ, κάνε το για μένα. Δεν γίνεται. Δεν βλέπεις, Νεκτάρια, τι κάνει. Ήρθε εδώ και πήγε να κοιμηθεί στη γιαγιά. Γιατί? Γιατί ήρθε σαν επισκέπτης. Θέλει να τα βρούμε και μετά να πάει να συνεχίσει τη ζωούλα του με αυτή την... Άντε να μην πω, μας αναστάτωσε τη ζωή. Καλά, γιατί είσαι τόσο σκληρός μαζί του? Ερωτεύτηκε, δεν έκανε κανένα έγκλημα. Θες να ξεγράψεις για πάντα τον Αχιλλέα από τη ζωή σου, αφού δεν μπορείς? Μπορώ. Σας διέκοψα? Όχι, Ευρυδική. Ο Νεκτάριος θα πήγαινε στη γυναίκα του. Όχι, τώρα πια όχι. Στην Κρήτη βρήκα την ευκαιρία να μιλήσω λίγο με τον Αχιλλέα. Του είπα ότι θα τον περιμένω όσο και αν χρειαστεί. Αχ, Ευρυδική μου, τι καρδιά είσαι εσύ. Ήθελα να σου ζητήσω να τον συγχωρέσεις. Ό,τι και αν αποφασίσει, ή να μείνει ή να φύγει, αίμα σου είναι. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, αν μείνει εδώ, αλλάζει. Αλλά όχι έτσι. Όχι. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για τη στήριξή σου. Και σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που συνεχίζεις να αγαπάς αυτόν τον ηλίθιο. Που δεν ξέρει τι γυναίκα θησαυρό έχει. Ναι, φίλε. Μπορεί και να είναι στην Αθήνα η Μελίνα. Σου λέω, τσάκωσα τη Βασιλική να φεύγει με ένα τεράστιο σακ βουαγιάς. Θα τρελαθώ αν δεν μάθω. Λες να ήταν φάρσα. Τι να σου πω. Αν η Βασιλική είχε μια-δυο μέρες άδεια, θα σου έλεγα ότι είναι αδύνατο να πηγαίνει στο Λονδίνο και ότι ίσως το τηλεφώνημα που δέχτηκες να έχει κάποια βάση. Όμως εγώ ψάρεψα έναν τύπο εκεί στο ραδιοφωνικό σταθμό και μου είπε ότι πήρε μια εβδομάδα άδεια. Που σημαίνει κάλλιστα ότι μπορεί να πηγαίνει στο Λονδίνο. Πάρε τον πατέρα της. Μπα, δεν θα βγάλω άκρη. Ο τύπος δεν με γουστάρει καθόλου. Βασικά, ποτέ δεν με γουστάρε. Λες? Χαίστηκα να τον πάρω. Ο Σύφης είμαι. Είναι Μελίνα στην Αθήνα, στο σπίτι σας. Ρε, άντε παράτα μας, νυχτιάτικα. Το θράσος σου δεν έχει όρια. Το χοντρίνει ο γέρος όσο περνά ο καιρός. Ούτε να μου μιλήσει. Ωραία, Μινά, πάμε να φύγουμε από εδώ, γιατί όσο κάθομαι θα τα σπάσω όλα. Πόσα χρόνια έχουμε να κοιμηθούμε μαζί στο ίδιο κρεβάτι? Για πιάσε την κρέμα χεριών. Από φοιτήτριες. Θυμάσαι που μιλάγαμε όλη νύχτα? Κάναμε όνειρα τότε. Θα υιοθετήσω. Όχι. Μην βιάζεσαι.
Θα ξαναμείνεις έγκυος. Το ξέρω, ρε παιδί μου, πώς το λένε, το ξέρω. Έλα, για πες μου για τον Αχιλλέα. Τι σωή άντρας είναι, βάτραχος ή πρίγκιπας? Πρίγκιπας, χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι τόσο τρυφερός, έχει ανοιχτό μυαλό. Είναι ο τέλειος άντρας, Βασιλική. Και με ρωτάει για τα πάντα. Δηλαδή? Δηλαδή, όταν πρωτοπήγαμε στο Λονδίνο και μας καλούσε ο Θάνος να μας κάνει το τραπέζι, ο Αχιλλέας έλεγε πάντα να ρωτήσω τη Μελίνα αν θέλει. Με ρωτούσε σε ποιο εστιατόριο να πάμε, αν ήθελα να πάμε βόλτα. Για όλα με ρωτούσε. Ο Αχιλλέας με έχει δίπλα του, όχι πίσω του, όπως ο Σύφης. Εκείνος απλά ανακοίνωνε. Θα πάμε εκεί, θα κάνουμε αυτό. Ο Αχιλλέας, όταν πήγε στην Κρήτη, πήρε τηλέφωνο τους γονείς μου και τους είπε να έρθουν εδώ για να μην μείνουν ούτε στιγμή μόνοι μου. Με προσέχει πολύ. Δεν έχω καμία έννοια. Απαιτεί το καλύτερο για μένα πάντα. Και εμένα εκείνος με πήρε. Και εκείνος απέτησε να έρθω. Με φιλενάδα ζηλεύουν. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιον άντρα. Έλα, βρες μου ένα τέτοιον άντρα. Δεν πουλάνε κανένα ουσία του. Ξηρώσει το κεφάλι, θα σε φάει. Έλα, γιαγιά μου, μην άρχισες κι εσύ. Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου το χτεσινό. Αυτό που άκουσα για φυλάκιση με αναστάτωσε πάρα πολύ. Σου είπα, δεν άκουσες καλά. Σε παρακαλώ, μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Άκουσε, γιώκα μου. Μπορεί να μεγάλωσα, αλλά τα μυαλά μου τα έχω 400. Ό,τι είχα και δεν είχα, από αυτά που μου έδωσε ο πατέρας μου, περβόλια, αμπέλια, εινοπία, σας τα έχω γράψει όλα. Άφηκα μονάχα το κτήμα στην Πάφο, που είναι αρκετά μεγάλο. Και αυτό το κράτησα για συναισθηματικούς λόγους. Λοιπόν, αυτό το κτήμα στο παραχωρώ. Μπορείς να το πουλήσεις. Όχι, ρε γιαγιά, δεν χρειάζεται. Το κτήμα αυτό είναι δικό σου. Σε περιμένει πώς και πώς. Στεφανία, έλα, ήρθε η Αναστασία. Έλα. Αγάπη μου. Αυτό είναι αυτό που σου υποσχέθηκα. Ευχαριστώ πολύ. Να το ανοίξω. Βέβαια θα το ανοίξεις. Έλα να σε βοηθήσω. Σ' αρέσει. Πολύ. Είναι αυτό που ήθελα για να μπαίνω στο ίντερνετ. Έχει πάθος με τους υπολογιστές και την τεχνολογία γενικότερα.
Είναι το καλύτερο δώρο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναστασία. Να σου πω. Θα μου κάνεις μια χάρη. Μπορείς να προσπαθήσεις λίγο να με λες θεία. Δεν θέλω να σε πιέσω, αλλά αν το κάνεις, θα μου δώσεις πολύ μεγάλη χαρά. Εντάξει. Μίλησες τον μπαμπά μου για μένα. Αφού είπαμε, Στεφανία μου, ο μπαμπάς λείπει ταξίδι. Μακριά. Πότε θα γυρίσει? Θα σου πω. Ο μπαμπάς μπορεί να γυρίσει σε 2 μέρες, μπορεί να γυρίσει σε 1 μήνα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό που σου υποσχέθηκα θα γίνει. Ο μπαμπάς αγαπάει πολύ, Στεφανία μου. Ναι. Αγάπη. Αχιλλέα μου, σε κουτσομπολεύαμε με τη Βασιλική. Έχουμε ξαπλώσει το διπλό κρεβάτι και την έχω βάλει στη μεριά σου. Σε πειράζει? Καθόλου. Χαίρομαι που έχεις παρέα την κολλητή σου. Πήρα να σου πω καληνύχτα. Καληνύχτα, μωρό μου. Σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Πολύ. Αλλάξω, αλλά μόλις ανακάλυψα ότι έχει παραβιαστεί ένας αρτοφύλακας. Σχεδόν δεξιοτεχνικά, χωρίς σύχνη, χωρίς τίποτα. Τι είχε μέσα ο αρτοφύλακας? Έλα ρε Μαρκό, δεν καταλαβαίνω τι λες. Τα στοιχεία για τη συμμετοχή μου στην ομάδα, τα χαρτιά του δικηγόρου για την κομπίνα με την Αχιλλέα και τα φράγκα, τα πάντα.
Δηλαδή αυτός που παραβίασε το χαρτοφύλακα τώρα ξέρει ότι είσαι μέσα στην offshore. Τι να σου πω, ρε φίλε, δηλαδή τώρα. Πρόσεχε και εσύ ποιον μπαίνει στο σπίτι σου. Τι να σου κάνω. Υποψιάζεσαι κανέναν. Κάποιον έχω στο μυαλό μου, αλλά. Να σου πω. Αν σε πλησιάσει οποιοδήποτε. Ναι, ναι, ξέρω. Τι παιδιά είμαστε. Απλώς γνωριζόμαστε. Καμία άλλη σχέση. Έλα, τώρα πρέπει να σε κλείσω γιατί εδώ και μια ώρα περιμένει η γυναίκα μου για να φάμε. Άντε, γεια. Λίγο καφέ ακόμα που έχει αντιοξειδωτικές ουσίες. Έλα, πάρ' το από εκεί. Κόψε τη ρημάδα τη ζάχαρη, επιτέλους. Τι είναι αυτό το πράγμα, μάθα να τον πίνεις σκέτο. Δάφνη. Εσύ έχω κουράσει. Θεός φυλάξει, πώς ήρθε τώρα αυτό. Ξέρεις, μ' αρέσει που με προσέχεις, αλλά... Δεν σε έχει κουράσει η διαφορά ηλικίας που έχουμε. Τι λες τώρα, συμβαίνει κάτι. Τι δεν συμβαίνει, κορίτσι μου. Αυτό που σε ρώτησα, έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Πρέπει να το έχεις σκεφτεί. Ποτέ δεν το έχω σκεφτεί. Τι λες, βρε Διαμαντή, είσαι νέος. Είσαι δυναμικός, αϊκίνητος. Ναι, που λέει ο λόγος. Ξέρεις, είναι μεγάλη κατάρα να μη σημαντίζει ηλικία. Μαζί με το μυαλό και την ψυχή. Θα ήθελα να είμαι πιο νέος. Να κάναμε διάφορα πράγματα μαζί. Μα κάνουμε, βρε Διαμαντή μου. Έλα, ρε Δαφνή. Εσένα βράζει το αίμα σου. Τι λες καλά. Εγώ είμαι χούφταλο μπροστά σου. Ναι, καλά. Τις προάλλες που μιλούσαμε για τη ροκ και όλα αυτά, κατάλαβα το χάσμα μεταξύ μας. Εσύ είσαι άλλη γενιά. Σίγουρα μαζί μου σου λείπουν πολλά. Τίποτα δεν μου λείπει, Διαμαντή. Είσαι ο Θεός μου, ο άνθρωπός μου. Με έβγαλες από την άγνοια και τη μιζέρια μου. Θα χρειαζόμουν 10 πανεπιστήμια για να μάθω όσα έμαθα δίπλα σου. Είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος, Δαφνή. Ευαίσθητη ηθική. Ξέρεις... Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που σε έχω. Εγώ δεν είμαι τίποτα μπροστά σου. Άντε τώρα, με τις συγκινήσεις και τις βλακίες. Λοιπόν, τέλος. Εσύ έχεις να πας να κάνεις δουλειά στα μπέλια και εγώ να πάω να δω τη φίλη μου. Λοιπόν, δεν θέλω να ξανασκεφτείς τίποτα από όλα αυτά. Δεν θέλω να τα ξανακούσω. Δεν θα ήθελες έναν άντρα να... να καβαλήσεις μια μηχανή και να πας μια βόλτα. Ακού τι λέει ο άνθρωπο. Τι λες, μωρές, αυτές τις σκοτώστρες. Σε παρακαλώ, σήκω. Σήκω να σε δω. Άρχοντας είσαι. Άρχοντας. Πάμε. Πάμε. Έλα, Σύφη, έχω νέα για την Δάφνη. Πήγα στη διεύθυνση που σου είπα στο Πολωνάκι χθες και συνάντησα κάποια Άντζελα. Εχθές που πήγα μου κλείσε την πόρτα στα μούτρα, αλλά σήμερα ήταν πιο προσιτή. Και? Ήξερε τη Δάφνη? Όχι, μου λέει ότι μένει εκεί τα τελευταία 20 χρόνια και δεν έχει ιδέα για κανένα στούντιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τι ψαμαντουλεύει, γιατί όταν της έδωσα το τηλέφωνό μου, εκείνη το πήρε. Άρα κάτι κρύβει. Της είπα ότι. Αν θυμηθείτε κάτι. Και της έδωσες φάτσα φορά έτσι το όνομά σου. Όχι, ρε. Της είπα ότι με λένε Γιώργος Ζαχαριάδη και ότι χρωστάω κάποια φράκα στην Μπουμπού. Καλά. Για φράκα με κόβεις. Οκ. Άστο, μην κάνεις τίποτα. Θα το ψάξω κι εγώ μόλις ανέβω στην Αθήνα σε μια εβδομάδα. Έλα, τα λέμε, γεια. Ο Μάρκος ήταν. Για το θέμα της Δάφνης. Δεν έχει βρει κάτι, αλλά επιμένει. Ωραία. Το ενδεχόμενο να είναι όλα αυτά ψέματα και η κουτσομπολιά το αποκλείεις. Δεν αποκλείω τίποτα. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει. Και πολύ καλά κάνεις. Για το πρώτο που θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει είναι το παιδί σου. Αναστασία, μην αρχίσεις. Ωραία.
Δηλαδή, ας πούμε, να μην σου πω ότι η μικρή έχει μαραζώσει εξαιτία σου και συνέχεια ρωτάει γιατί δεν την αγαπάει και δεν τη θέλει ο μπαμπάς της. Ωραία, Σεφή μου. Μπράβο, οκ. Okay. Έχεις δίκιο. Ας μιλήσουμε για τον καιρό. Γιατί φαντάζομαι ότι θεωρείς ότι αν δεν το συζητήσουμε, το θέμα αυτό θα εξαφανιστεί μαγικά, ε! Κάμω το κερατό μου, Αναστασία! Μην επιμένεις, μην με πιέζεις άλλο! Τέλος! Οπότε αν δίνεις μια εντολή, να αρχίσει το φρεζάρισμα για να ρίξουμε το λίπασμα. Και μην ξεχάσεις, Αντώνη, στα ξερά πρέπει να μπει μαγνήσιο, κάλιο, φωσφόρο και άζωτο. Και στα αργυλώδη μόνο φωσφόρο και κάλιο, ξέρω. Ναι, το ξέρω ότι ξέρεις, δεν αμφισβητώ τη δουλειά σου. Απλά είπα να το πω για να είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σωστά η δουλειά. Οκ. Okay. Και μετά θα πιάσω τα νέα μπέλια. Όχι. Με τα νέα μπέλια δεν ασχολείσαι εσύ. Αυτά τα πάμε. Τα νέα μπέλια είναι δική μου δουλειά. Και χρειάζονται και κλάδεμα διαμόρφωσης τώρα. Τι είδους κλάδεμα σκέφτεσαι? Σκέφτομαι το γραμμικό. Οι κρεβατίνες δεν αποδίδουν και τόσο πολύ. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Συμφωνώ. Και εγώ πιστεύω ότι το γραμμικό είναι το καλύτερο. Λοιπόν, πρέπει να πάω στους εργάτες. Τι συμβαίνει, γιαγιά? Γιατί ήρθες μέχρι εδώ? Αν ήθελες κάτι να μου πεις, δεν υπήρχε λόγος να ταλαιπωρηθείς. Μου το έλεγες στο τηλέφωνο. Δεν λέγονται όλα από το τηλέφωνο. Ήθελα να σε κοιτάζω στα μάτια όταν θα σου μιλήσω για τον Αχιλλέα. Συγχώρεσέ τον. Μην το διώχνεις. Σε παρακαλώ, Ματέο. Μα δεν καταλαβαίνεις καθόλου από ψυχολογία? Όχι, δεν καταλαβαίνω, γιαγιά. Είναι ο λόγος είμαι, όχι ψυχολόγος. Μην μου μιλάς εμέναν έτσι, γιατί θα με δεις όπως δεν με ξαναείδες ποτέ στη ζωή σου. Στο κάτω-κάτω, ο Αχιλλέας δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος που χωρίζει. Εγώ δεν ήμουν αυτή που τον παρακαλούσε πριν ένα χρόνο να μείνει με την Ευρυδίκη. Αλλά αν είναι δυστυχισμένος, ας χωρίσει. Τα λες αυτά γιατί δεν ξέρεις παρακάτω, γιαγιά. Τι συμβαίνει και δεν ξέρω? Πες μου, γιατί με αφήνετε απ' έξω? Τι συμβαίνει με τον Αχιλλέα? Τον χτύπησε ο έρωτας, γιαγιά, κατά κούτελα και μας ξέγραψε όλους. Τι έγινε, έχουμε κανένα νέο? Ναι. Η γιαγιά μου παραχωρεί το χτύμα στην Πάφο για να ξελασπώσω. Αλλά δεν ξέρει την αλήθεια. Μπράβο. Εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα, ακόμα και αν με ψαρέψει. Ένας μεσίτης μου είπε ότι το χτύμα έχει τεράστια αξία. Όμως αυτή την εποχή δεν πουλιέται τίποτα. Δεν υπάρχει ρευστό. Οπότε αν θέλουμε μπορούμε να το ξεπουλήσουμε μια ψίχουλα. Οπότε δεν ξέρω. Ίσως πάρει ένα χρόνο να πουληθεί, ίσως δύο. Σου είπα, Ραχιλέα, να μιλήσω στο Ματθαίο. Με το κεφάλι που κουβαλάς, εσύ θα καταλήξεις φυλακή στο τέλος. Κάνα ρε τόση επιπολαιότητα. Για το Θάνο. Σύνελθε επιτέλους. Ήρθα να σου μιλήσω για να με κάνεις χειρότερα. Ρε, άντε παράτα μας. Τράδεσαι. Πού πας? Να βάλω νερό στα άλογα. Σου ζήτησα να κάνεις κάτι. Μίλησες με τη Μαρίνα? Ναι, της μίλησα. Η ιδέα σου είναι. Δεν τη φοβάται την Ευρυδίκη. Και με τον Κόμενο, πώς περνάς? Τέλεια. Και ο τέλεια πεθαίνεις. Δηλαδή, περνάς πιο καλά μαζί του από όταν ήσουν μαζί μου? Έλα. Γίνεσαι αστείος, Νεκτάριε.
τέλειες καφές. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, τι όρεξη έχεις? Παίρνουμε το αυτοκίνητο να πάμε Αθηνά κέντρο, Θησίο. Αποκλείεται. Στο είπα και στο τηλέφωνο, θα ριζώσει το πόρτο ράφτη. Φοβάμαι τον detective που έχει βάλει ο Σύφης. Λες να σε παρακολουθεί ακόμα, δεν το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Ο Σύφης δεν τα παρατάει εύκολα. Όχι από αγάπη, μην νομίζεις. Από τον εγωισμό του και το κόλλημά του. Έλα τώρα. Ο Σύφης σε αγάπησε. Με το δικό του τρόπο τουλάχιστον σε αγάπησε. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει ο τρόπος του. Κοίτα πώς φέρεται στο παιδί του. Ένα χρόνο τώρα και δεν το έχει πλησιάσει. Τι καρδιά έχει. Για σένα το κάνει, Μελίνα. Μου το είπε ο Μινάς. Είχαν πάει ένα βράδυ στην ταβέρνα και του το εξομολογήθηκε ο Σύφης μεθυσμένος. Πρόφαση είναι. Άκου που στο λέω. Ο μπαμπάς μου από την πρώτη στιγμή που το γνώρισε μου έλεγε ότι ο Σύφης έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Κωνσταντίνα, τι θα κάνουμε την Άντζελα? Αυτός ο τύπος έχει πάει 2 φορές και ρωτάει για μένα. Κάτι σοβαρό παίζει. Ξέρεις ρε παιδί μου, εσύ κανέναν Γιώργο Ζαχαριάδη που σου χρωστάει λέει και λεφτά, έτσι ποτύπως? Όχι παιδί μου, τι λεφτά, μπλόφα είναι. Κάποιος ρωτάει για μένα, αλλά ποιος? Άντε μωρέ, δεν θα είναι τίποτα. Θα είναι κανένας πελάτης τώρα που έλειπε στο εξωτερικό και του έχεις μείνει εξέχαστη. Κι έτσι να είναι. Αν ρωτήσει την Άντζελα. Και τι θα του πει μωρέ η Άντζελα, αφού δεν ξέρει τίποτα για σένα? Πάντως να σου πω κάτι. Εγώ στη θέση σου, καλού κακού θα την έπαιρνα ένα τηλέφωνο να την καλοπιάσω. Όχι, όχι. Δεν θα πάρω τηλέφωνο γιατί θα με πιέζει να πάω να καταθέσω εκείνη τη νύχτα. Αυτός είναι ακόμη στενή. Βέβαια, αφού προφυλακίστηκε, σε λίγο είναι η δίκη. Δεν έπρεπε να πέσω τον εκβιασμό τους πριν 2 χρόνια και να τους δώσω λεφτά. Μαύρη ώρα και στιγμή. Τι ήθελα να πάω στο σπίτι τους εκείνη τη νύχτα. Δεν με αφήνει να ασχοληθώ με τα καινούργια αμπέλια. Θα τα αναλάβει όλα μόνος του, λέει. Είναι κάθετος. Ωραία. Σε έχω σαν ανοιχτή ακρόαση. Ακούει και η Αναστασία. Πάντως πρέπει να βρεις έναν τρόπο να βάλεις χέρι στα αμπέλια των Ματέων. Αντωνή, πότε σκοπεύει να αρχίσει το κλάδεμα? Αργότερα, είπε. Θα κρίνει αυτός και θα αποφασίσει πότε. Μήπως ξέρεις τι είδους κλάδεμα θα κάνει? Ναι, γραμμικό, λέει. Τέλεια. Μας βολεύει. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Με το γραμμικό κλάδεμα είναι πιο εύκολη μετάδοση μυκητολογικών ασθενειών. Οπότε, Αντώνη, λέω κατά την άνοιξη να το εκμεταλλευτούμε αυτό και να κάνουμε τη ζημιά που θέλουμε. Έχουμε χρόνο όμως, θα τα πούμε αυτά, εντάξει? Καλημέρα. Καλημέρα. Μην ανησυχείς. Θα βρούμε την άκρη. Εκτός κι αν μάθω κάτι συγκλονιστικό από τον Ματθαίο για τότε και τα σταματήσω όλα. Να μην το ξανακούς αυτό. Σε παρακαλώ πολύ. Τι έγινε? Ήρθα να δώσω εντολή να ξεκινήσει το φρεζάρισμα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Μόνο που για τα κλαδέματα δεν θα ξαναπάρουμε τους πεσσινούς εργάτες. Έκαναν πολύ κακή δουλειά. Συμφωνεί. Κανονίσε το εσύ. Λοιπόν, εγώ θα φύγω. Έχει έρθει μία συνάδελφος από Αθήνα και έχω υποσχεθεί να τη ξαναγήσω στα Χανιά. Μην με περιμένεις το βράδυ, δεν θα έρθω στο σπίτι. Θα μείνω μαζί της στο ξενοδοχείο, έχουμε πολλά να πούμε. Άμα θες κάτι, έχω το κινητό μου, ε. Γεια σας. Καλά να περάσετε. Σιμή, θα βάλεις μυαλό της αδερφής σου. Κρίμα, ναι, ο κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά. Να μείνει γερόν το κόρη με το κόλλημα που έχει. Και τι ξέρεις εσύ από κολλήματα? Σωστά. Ξέχασα εσένα και τη Μελίνα. Ρε μυαλό που έχετε και οι δυο σας. Ναι, είδαμε και τα δικά σου τα μυαλά. Τι είναι αυτό που πέταξες τώρα? Για έρωτα δεν μιλάμε? Και στη συγκεκριμένη περίπτωση για γεροντοέρωτα. Που πήγες στην ηλικία σου και παντρεύτηκες μια κοπέλα τόσα χρόνια νεότερη σου. Μην το δείξεις αυτό το θέμα ξανά ποτέ. Ακούς! Είσαι πολύ μικρός για να μου κάνεις έλεγχο και να πετάς πόντες.
Μετά το χθεσινό σου κάνω πολύ μεγάλη χάρη που δέχτηκα να είσαι εδώ. Λέγε γρήγορα γιατί έχουμε και δουλειές. Πίστοση χρόνου χρειάζομαι. Σε παρακαλώ, σταμάτα το δικηγόρο και δώσε μου 3 μήνες να σου επιστρέψω τα λεφτά σου. Αυτό ήρθες να μου πεις, αγόρι μου. Μετά από 1,5 χρόνο που μου άρπαξες τα λεφτά. Άκουσε με λίγο. Τα αδέρφια μου δεν ξέρουν τίποτα. Δεν μπορώ να πουλήσω την περιουσία. Πρέπει να υπογράψει και ο Ματθαίος. Έχω ένα κτήμα, το δώσα σε μεσίτη. Το δικηγόρο μου δεν το σταματάω με τίποτα. Θα σε κλείσω στη φυλακή. Έλα, μωρό μου. Δεν με πήρες το πρωί για καλημέρα. Αγάπη μου, δεν μπορώ άλλο χωρίς εσένα. Γύρισε πίσω. Αγάπη μου, δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να λύσω το θέμα με τον Ματθαίο και κάτι άλλα προβλήματα που προέκυψαν. Δεν σ' ακούω πολύ καλά. Όχι, καλά είμαι. Είμαι πολύ χαρούμενη και αισιόδοξη σήμερα για μας. Είσαι ό,τι πιο ωραίο έχει συμβεί στη ζωή μου. Μ' αγαπάς όσο κι εγώ. Δεν το ξέρεις. Γεια σου, Χριστίνα. Τι κάνεις? Καλά. Ήθελα να σου τηλεφωνήσω. Θέλω να σου μιλήσω. Βασικά, είναι κάπως ευαίσθητο το θέμα, γιατί αφορά τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα? Πες μου, σε ακούω. Το παιδί είναι πολύ τρομαγμένο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά εγώ την καλόπιασα και μου μίλησε. Μου είπε ότι την απείλησες, ότι θα σκοτώσεις τα άλογά της. Δεν το πιστεύω. Άκου τώρα τι είπε το παλιόπαιδο. Λοιπόν, χωρίς πλάκα τώρα, πρέπει να την πάνε σε ψυχολόγο. Κοίτα, δεν μίλησα ούτε στη Δήμητρα, ούτε στο Νεκτάριο. Δεν θέλω να σας κάνω άνω κάτω. Γιατί όμως λες ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο? Γιατί είναι μυθομανής. Ζηλεύει αφόρητα το μωρό και το καινούριο μωράκι που θα γεννήσει η μαμά της. Θέλει να τραβήξει την προσοχή. Λες, δεν είναι απίθανο. Τι απίθανο, γλυκιά μου. Εμένα ξέρεις τι μου είπε? Ότι σκότωσε με τα ίδια της τα χέρια ένα φίδι 2 μέτρα προχθές έξω από το στάβλο. Και όταν έβαλα τα γέλια προσπαθούσε να με πείσει ότι λέει αλήθεια. Τι να πω? Άσε, θα μιλήσω εγώ στη Δήμητρα με τρόπο. Παιδί τους είναι. Θέλει λεπτό χειρισμό, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Πάντως, σε ευχαριστώ πολύ, Χριστινάκη μου, που μου μίλησες. Ματθαίο! Ραχιλιά, άσε με να του μιλήσω. Πρέπει να μάθει. Όχι. Όχι ακόμα. Thank you.
Θέλω να σου μιλήσω. Μπορείς τώρα. Θα είσαι μόνη. Έλα, πίσω. Τι? Θέλω να σε βγάλω έξω. Τι λες, βρε Διαμαντή μου, είσαι κουρασμένος. Μόλις γύρισε από το ενοπείο. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να σε βγάλω έξω. Λες ότι δεν πρόσεξα πως είσαι μελαγχολική, ε? Σε έχω κλείσει πάρα πολύ μέσα τελευταία. Μια χαρά είμαι. Εγώ θα διαβάσω το βιβλίο μου και εσύ να φέρεις την εφημερίδα σου να διαβάσεις. Δάφνη, μίλησα. Θέλω να σε πάρω για φαγητό. Εντάξει, τι γλυκός που είσαι. Α, και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να βγάλεις το τατουά σου. Ούτε να το κρύβεις. Είσαι γυναίκα μου και σε όποιον αρέσει. Έχω γυναίκα ροκ. Τι να κάνω. Σίγουρα δεν είναι εδώ, μικρή. Ναι, έχει πάει σε μια συμμαθητριά της και θα πάνε μαζί αύριο σχολείο. Τι έχει γίνει, Σιφή? Θέλω να μιλήσουμε. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είμαι και στα καλύτερα μου απόψε. Είχες νέα από τη Μελίνα? Από τη Μελίνα? Όχι, κανένα νέο. Απλώς ήθελα να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Και δεν μου είναι εύκολο. Μπορείς να μου βάλεις ένα ποτό? Ρακί, αν έχεις. Έλα, μωρό μου. Πήρα να σου πω καληνύχτα. Τι? Όχι, πήγα στα Μπέλια να βρω τον Μαρθαίο. Αλλά αυτός μόλις με είδε έκανε μεταβολή και έφυγε. Με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Ο Νεκτάριος τι λέει? Τι να πει. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν ξέρω. Δεν μου πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα. Κανέναν άλλο είδες? Από την οικογένεια, όχι, κανένα. Και κοιμάσαι στη γιαγιά σου? Ναι, μωρό μου. Σίγουρα? Ναι, σου είπα. Εννοείται πως κοιμάμαι στο σπίτι της γιαγιάς μου. Την Ευρυδίκη δεν την είδες καθόλου? Όχι, καθόλου. Αγάπη μου, ζηλεύεις την Ευρυδίκη? Όσο να είναι. Να μην ζηλεύεις καμία. Εγώ εσένα αγαπάω, εσένα θέλω. Και σήμερα και αύριο και πάντα. Και δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Τ' ακούς? Ναι. Και εγώ θα σ' αγαπάω για πάντα. Καληνύχτα. Ναι. Και εγώ θα σ' αγαπάω για πάντα. Καληνύχτα. Μην κοροϊδεύεις, ηλίθια. ηλίθια! Αχιλλέα. Μίλησε στη Χριστίνα για τα άλογα, ε. Λοιπόν, πρόσεξε καλά. Μην ξανανοίξεις το στόμα σου και μιλήσεις κατόπεδο, γιατί θα σου κάνω μεγάλο κακό. Πολύ μεγάλο κακό. Κατάλαβες τι σου είπα? Χαίρομαι που μου ανοίχτηκες. Και θέλω να σου πω ότι σε καταλαβαίνω. Είναι λογικό να θέλεις το χρόνο σου. Δεν θέλω να νιώθεις αμήχανος. Θα αντιμετωπίσεις τη μικρή μια χαρά. Εντάξει. Δεν είμαι τόσο τέρας. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω πρώτα τα πράγματα με τη Μελίνα. Είμαι μπερδεμένος.
Τέλος πάντων. Ό,τι ήταν να σου πω, το είπα. Έφυγα. Συφή. Μείνε λίγο να μιλήσουμε. Νιώθω πολύ μόνη εδώ στα Χανιά. Και χάρηκα που ήρθες απόψε. Ανέκδοτα, διαμαντή μου, δεν μπορούσα να σταματήσω όλο το βράδυ να γελάω. Ρεζίλια έγινα. Όλοι με κοίταζαν στο εστιατόριο. Δεν σε κοίταζαν. Γιατί γελούσες, Δάφνη. Σε κοίταζα γιατί ήσουν η πιο όμορφη εκεί μέσα. Όλοι σε καμάρωναν. Κι εγώ σε καμαρώνω. Μ' αρέσει να με καμαρώνεις. Να σου πω, τι ήταν αυτό που μου είπες απόψε. Ποιο? Ότι δεν σε νοιάζει με πόσους άντρες. Όχι, δεν είπα αυτό. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είπα ότι οπωσδήποτε θα είχες 2-3 σχέσεις πριν από μέναν. Αυτό είναι φυσικό. Για τρεις, ναι. Πόσους, ρε Δάφνη, 13. Πάω να ξαπλώσω. Πραγματικά είμαι πτώμα τώρα. Έλα, εγώ είμαι. Δεν μπορώ να σου μιλήσω. Με ενημέρωσε η Κωνσταντίνα. Πάλι με απόκρυψη με παίρνεις, έτσι. Τέλος πάντων, αυτός που σε ψάχνει μου άφησε το τηλέφωνο του και είμαι σίγουρη πως μου έδωσε ψεύτικο όνομα. Ξέρεις εσύ κανένα Γιώργο Ζαχαριάδη? Όχι, δεν νομίζω. Πότε θα έρθεις στην Αθήνα, μπομπού? Εσύ και εγώ έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Ο άλλος είναι ακόμα στη στενή. Και εσύ είσαι η μόνη που μπορεί να τον αθώσει. Λέγε, πότε θα έρθεις? Δεν μπορώ να έρθω. Έχω φτιάξει τη ζωή μου. Αν έρθω στο δικαστήριο θα μαθευτούν όλα. Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα η δική σου η ζωή, κούκλα μου. Εμένα με ενδιαφέρει να θωθεί ο άνθρωπός μου. Κοίτα να δεις τι θα κάνεις. Γιατί θα με βρεις μπροστά σου, πουπού. Και δεν θα ξεμπλέξεις εύκολα από μένα. Ευχαριστώ, Χριστίνα. Μήπως θες κάτι άλλο, Αχιλέα μου? Να σε βοηθήσω να σου στρώσω εγώ? Όχι, όχι, είμαι εντάξει. Αλήθεια. Πήγαινε για ύπνο. Σε ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Αχιλέα, ποιος είναι? Όχι, εντάξει, κοιμήσου, γιαγιά. Ο Νεκτάριος άνε. Εσύ. Εσύ τι θέλεις στην Κύπρο? Ήρθα κρυφά από το ΣΥΦΙ για να ξεκαθαρίσω με όλους σας εκείνη την παλιά ιστορία. Και πρώτα-πρώτα με τη γιαγιά σου. Σήμερα θα μάθω όλη την αλήθεια, ακούς? Και αρχίζω από σένα. Γιατί ο Ματθαίος με παράτησε τότε? Λέγε, τι ξέρεις? Αναστασία, είναι αργά. Νομίζω καλύτερα να πας στο ξενοδοχείο που μένεις και να τα πούμε το πρωί. Τώρα θα τα ξεκαθαρίσουμε, Αχιλέα. Όλα. Τα πάντα. Ξύπνησε τη γιαγιά σου αυτή τη στιγμή.